Αγγέλη, ποια είναι η γνώμη σου για την κολύμβηση ως άσκηση? Όλα εξαρτώνται από τον στόχο μας στο τέλος της ημέρας. Τα περισσότερα άτομα που θέλουν να χάσουν λίπος και να χτίσουν μυς, η κολύμβηση δεν θα τους βοηθήσει απαραίτητα. Καταρχάς δεν ξέρετε να κολυμπάτε οι περισσότεροι. Ως κολυμβητής, κολύμβηση δεν είναι. Γιατί έκανα κολύμβηση παλιότερα. Κολύμβηση δεν είναι να μπεις να κάνεις μια βουτιά, να κάνεις 100 μέτρα από εδώ, να πας λίγο από εκεί. Όχι. Οι κολυμβητές που έχουν ένα αλφα σώμα κάνουν 8 χρόνια, 12 χρόνια, 16 χρόνια και κολύμβηση. Και σε κάθε προπόνησή τους, πολλαπλές φορές την εβδομάδα, 5 με 10 χιλιόμετρα τη φορά. Να πας να κάνεις 100 μέτρα δεν θεωρείται κολύμβηση, δεν θεωρείται άσκηση. Είναι σαν το περπάτημα, είναι φυσική δραστηριότητα. Είναι διαφορετικό. Οπότε ούτε θα σε βάλει μισθώσεις μυς, ούτε θα σε σφίξει κιόλας, γιατί θα σου πάρει χρόνια μόνο και μόνο να μάθεις τις τεχνικές και να παίρνουν ένα ερέθισμα η μίσου, να το πω έτσι, από την κολύμβηση ως άσκηση. Για αν θες να χάσεις λίπος, πρέπει να ελέγξεις τις θερμίδες στο τέλος της ημέρας. Πόσες σκες, πόσες τρως, να μπει σε έλλειμμα, μπαμ, θα χάνεις λίπος αβίαστα. Και αν θες να χτίσεις μυς, να βάλεις μυϊκή μάζα σε όλα αυτά τα σημεία κλειδιά, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, πρέπει να προοδεύεις προπονητικά. Και ποια είναι τα καλύτερα είδη άσκησης? Βάρη, προπόνηση με αντιστάσεις, ασκήσεις γυμναστικής, καλλιτεχνική, όλα αυτά μπορείς να προοδεύσεις, οπότε θα σου βάλουν πολύ ευκολότερα μυς, θα σφίξουν πολύ ευκολότερα το σώμα σου και θα δώσουν σχήμα στη διάρκεια του χρόνου.